Κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Ειδική Γραμματής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Η χώρα μας αντιμετώπισε ιδιαίτερες μεταναστευτικές πιέσεις την τελευταία δεκαετία. Στην προσπάθεια της Ελλάδος να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Δανίλη Εσδρά για τη συμβολή του στη διαχείριση του μεταναστευτικού από τη χώρα μας τα δύσκολα χρόνια που κατήχε τη θέση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, αλλά και ως ειδικός απεσταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για τη Μεσόγειο στο Δόμο ΙΕ για τη μετανάστευση. Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται σε αναγνώριση της προσωπικής συμβολής του, καθώς επομίστηκε ένα ιδιαίτερο βάρος σε δύσκολους καιρούς, αλλά και της συνολικής προσφοράς του Δόμου. Η χώρα μας σήμερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο, μπορεί να πει πως έχει τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Δεν φτάσαμε εδώ, όμως, από τη μία μέρα στην άλλη. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022, έχουμε επενδύσει σημαντικά στη βελτίωση των παροχών μας για το άσυλο. Σήμερα λειτουργούμε 34 κέντρα υποδοχής. Κατασκευάζουμε νεότερες δομές που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το ΔΟΜ. Έχουμε μειώσει τις εκκρεμότητες ασύλου από 200.000 σε 25.000 σήμερα. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτή είναι μια στρατηγική προτεραιότητα για μας. Και έχουμε εργαστεί με επιτυχία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα των μετεγκαταστάσεων. Επενδύσαμε ενεργά στα προγράμματα ένταξης, προσφέροντας πλήρη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση σε όλους τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές στα σύνορά μας. Όπως είπαμε στους εταίρους μας στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το μεταναστευτικό. Ως χώρα πρώτης υποδοχής, και το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, και χτες μίλησα στη Γενική Συνέλευση του ΔΟΜΟΥ. Ζητάμε λοιπόν την πλήρη στήριξη της διεθνούς κοινότητας στην προσπάθεια επίτευξης δίκαιου καταμερισμού των βαρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ουσιαστική αλληλεγγύη. Μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού μετεγκαταστάσεων στη βάση των αρχών των ΗΕ. Είναι ανάγκη η δημιουργία περισσότερων διοδών νόμης μετανάστευσης, ως αντίβαρο στη δράση των κυκλωμάτων λαθοδιακινητών που θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, παραμένει πάγια θέση μας η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου προστασίας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στη βάση και της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνώρισε αυτό το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης προς τους Ουκρανούς δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Εσδρά, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4825 του 2021, το Προεδρικό Διάταγμα υπαρρύθμιση 95 του 2021 και τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμοδίας επιτροπής, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να σας απονείμω τη διαπνιμόνευση μεταναστευτικής αρρωγής β' τάξεως και να σας καλέσω και στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ.